Μία περιπέτεια ξεκινάει σήμερα, με μία βουτιά στην ιστορία και στην αρχαία λατρεία ενός ξεχασμένου θεού. Πριν 2 χρόνια είχαμε έρθει στο Πάνιο Όρος να δούμε την αεροπορική βάση πάνω στην κορυφή του βουνού. Σήμερα μπαίνουμε μέσα στο βουνό, ακολουθώντας τα ψίχουλα που άφησε πίσω του ο Λόρδος Βίρονας. Εισχωρούμε στα σπλάχνα του Πάνιου Όρους για να εντοπίσουμε τον τραγοπόδαρο θεό, τον θεό Πάνα. Ο Παν είναι αρχαία ελληνική, ιδεατή, ανθρωπόμορφη και δευτερεύουσα θεότητα που ήταν συνυφασμένη με την πανίδα της φύσης, δηλαδή με τους ανθρώπους και τα ζώα σε μία αμφίδρομη σχέση προστασίας, αλλά και προσωποποίηση της γενετικής δύναμης της ζωής. Η εμφάνιση του Πανός στην ελληνική μυθολογία φαίνεται να ανάγεται στον 7ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες παραδόσεις, γεννήθηκε στο όρος Λύκαιων της Αρκαδίας, συνδυάζοντας τον ανθρώπινο και ζωικό παράγοντα. Ο Παν απεικονιζόταν έχοντας κάτω άκρα ζώου, θεός τραγοπόδαρος. Ήταν φίλος του Διονύσου και εμφανίζεται ως προστάτης των γεωργών, κτηνοτρόφων, κυνηγών αλλά και των αλιέων, με μόνιμη διαμονή σε χώρους της φύσης, όπως όρη, δάσεις, πύλαια, κοιλάδες, ρεματιές κτλ. Φίλος του κρασιού και του γλεντιού. Προστάτη τους τον θεωρούσαν επίσης και όσοι μάχονταν και αγωνίζονταν δίκαια, γιατί θεωρούσαν ότι με τη βοήθειά του θα κατάφεραν να τρέψουν σε φυγή τους εχθρούς τους, σπέρνοντάς τους τον πανικό, λέξη που προέρχεται από το όνομα του θεού. Η λατρεία του έλαβε μέγιστη ανάπτυξη παράλληλα με εκείνη του Δία και των άλλων Ολύμπιων θεών σε όλο τον ελλαδικό χώρο και πέραν αυτού. Χαρακτηριστικός, επίσης σχετικά με το πρόσωπό του, είναι και ο θρύλος ότι στη μάχη του Μαραθώνα βοήθησε τους Έλληνες εναντίον των Περσών με δυνατές και τρομακτικές φωνές, επαναλαμβάνοντας ρυθμικά το όνομά του. Παν, Παν, Παν. Με συνέπεια οι Πέρσες, ακούγοντάς τον, να καταληφθούν από πανικό, λέξη που προέρχεται από το όνομα Παν. Οι Αθηναίοι τον θεώρησαν σημαντικό συντελεστή στη νίκη τους κατά των Περσών. Ο Παν απέκτησε και το χαρακτήρα πολεμικής θεότητας. Ένας άλλος θρύλος λέει ότι ο Θεός όρμησε στη μάχη μαζί με τη φυλή Ακαμαντής, μία από τις 10 φυλές της Αθήνας. Εξάλλου, ο Μιλτιάδης, στρατηγός της μάχης του Μαραθώνα, μερίμνησε την κατασκευή αγάλματος του Θεού, το οποίο έφερε την επιγραφή «Τον τραγόπουν εμέ Πάνα, τον Αρκάδα, τον Καταμίδων, τον Μεταθηναίων, στήσατο Μιλτιάδης». Πάνας. Πάνας είναι ο Θεός, όπως λέει και το όνομα αυτού του πανικού. Παν, πανικός. Υποτίθεται ότι με την ξυπνούσε ο Πάνας το μεσημέρι και τα μεσάνυχτα, 2 σημαντικές ώρες, μυθολογικά και αποκρυφιστικά, θέλει κανείς, και έπαιζε την περίφημη σύριγγα και με την οποία και μετά φώναζε τόσο δυνατά που η κραυγή αυτού του Πάνα προκαλούσε πανικό στα ζώα και στους βοσκούς και στη γενικότητα στους ανθρώπους. Ο Πάνας ήταν ένας θεός στο ελληνικό πάνθεο έτσι κάπως υποδέστερος, δηλαδή δεν ήταν στον Όλυμπο, δεν ήταν κάτι στη δωδεκάδα των θεών. Ήταν στην Αρκαδία, ήταν τραγόμορφος, ήταν έτσι λίγο πιο πολύ ζωώδης, λίγο πιο πολύ γραφικός, λίγο πιο πολύ έτσι παραγωνισμένος.
ασχολείται εκεί με διάφορα. Έπαιζε το όργανό του, κυνηγούσε νύμφες για ευνόητους λόγους, περιφερόταν στα δάση, τρόμαζε τον κόσμο και όλα αυτά. Κάτι που δεν είναι ακριβώς θεϊκή συμπεριφορά. Βέβαια, ο πραγματικός Πάνας, ο μεγάλος θεός Παν, είναι πολύ αρχαιότερος και πολύ σημαντικότερος. Δεν είναι ο τραγόμορφος γραφικός θεός της μεταγενέστερης κλασικής ελληνικής μυθολογίας. Είναι ένας ο θεός της φύσης που συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει και τους μεταγενέστερους θεούς του Ολύμπου, που είναι πολύ μεταγενέστερες ανθρωπόμορφες και εξευγενισμένες μορφές θεοτήτων. Και αφορά την πνευματική, τη φύση, το σύμπαν και φυσικά και τον τρόμο που, και το δέος που αυτή η φύση μπορεί να προκαλέσει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πάνας λατρεύτηκε κυρίως στην Αρκαδία, σε εμάς, στην μια απομονωμένη περιοχή της Πελοποννήσου, στην αρχαιότητα, όπου ζούσαν ελληνικά φύλλα τα οποία δεν ήταν τόσο αρκετά πολιτισμένα, ήταν αρκετά απομονωμένοι στα βουνά μέσα και ήταν αρκετά ζωντανές τότε οι παλιές παραδόσεις, που στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαν πιο πολύ εξευγενιστεί και έτσι διελιστεί κάπως. Δεν είναι τυχαίο φυσικά ότι και στην Αρκαδία έχουν πάρα πολλές παραδόσεις για τον Πάνα, και σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Αλλά εκεί υπάρχει και μια περίεργη σύνδεση με την ελληνική λαογραφία, την μεταγενέστερη, την νεότερη, με τον Πάνα, με τη μορφή των περίφημων χαμοδρακιών. Τι είναι το χαμοδράκι? Το χαμοδράκι είναι ο αρχαίος ποιμενικός δαίμονας. Είχε σχέση με τον Πάνα και ήταν, υποτίθεται, κάποιο δαιμόνιο, κάποια έτσι σκιερή μορφή, ένα φωτεινό, ένα φως, το οποίο περιφερόταν στην εξοχή και έβλαπτε πολύ τα κοπάδια των εγωπαρβάτων και των άλλων ζώων κατοικιδίων. Υποτίθεται ότι είχε τη μορφή κατσικιού, είχε τη μορφή μικρόσωμου ανθρωποειδούς, είχε τη μορφή καπνού, είχε τη μορφή σκιάς, άλλαζε αρκετά η μορφή του, αλλά πολλές φορές θύμιζε και τον κλασικό Πάνα, τον τραγόμορφο θεό με το μουσί και τα πόδια της γύρας κτλ. Το οποίο βάτευε, όπως λένε τα εγωπρόβατα, δηλαδή τα συνουσιάζονταν μαζί τους, με αποτέλεσμα αυτά να πεθαίνουν επί τόπου ή να πεθαίνουν μετά με πολύ σοβαρές βλάβες δερματικές κτλ. Κάποιοι προσπάθησαν να εξηγήσουν το χαμοδράκι ότι ήταν μια προσωποποίηση της ασθένειας άνθρακας. Ο άνθρακας είναι μια πολύ σοβαρή δερματική ασθένεια που ενσκύπτει κυρίως τα εγωπρόβατα. Μπορεί βέβαια να επηρεάσει και τον άνθρωπο. Ας θυμηθούμε τις περίφημες επιστολές με τον άνθρακα που στέλνανε το 2001 μετά το 11 Σεπτεμβρίου. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη. Ο σπόρος του άνθρακα μπορεί να ζει στο έδαφος επί αιώνας ολόκληρος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο. Οπότε είπαν κάποιοι ότι οι βοσκοί, οι αναλφάβητοι του 19ου αιώνα, έβλεπαν τα πρόβατα να πεθαίνουν από την ασθένεια άνθρακας, οπότε θεωρούσαν ότι ήταν κάποιο δαιμόνιο υπεύθυνο. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί έχουμε πάλι μαρτυρίες από τον πολίτη και από άλλους λαογράφους παλιούς, οι οποίοι έχουν στοιχεία, καταθέσεις επώνυμες από ανθρώπους οικεμένους με ένα χωριά, με ημερομηνία, οι οποίοι, και αρκετά μεταγενέστεροι, οι οποίοι ορκίστηκαν, κατέθεσαν ότι είδαν τέτοιου είδους φαινόμενα, τα χαμοδράκι με τη μορφή του Πάνα, με τη μορφή του φωτεινού αντικειμένου, να πολλές φορές μάλιστα και ήδη επηρεάστηκαν. Υπάρχουν μάλιστα και πολλοί τόποι στοιχειωμένοι, ας το πούμε, στην Αρκαδία και αλλού από χαμοδράκια. Αλλά βασικά, ακριβώς τα χαμοδράκια είναι ο αρχαίος ποιμενικός δαίμονας, που είναι ακριβώς ό,τι έκανε στην αρχαιότητα στα κοπάδια, έκανε και τον 19ο αιώνα και παλιότερα. Ήταν γιος του Ερμή και της Καλιστούς, συνοδού της θεάς Άρτεμις. Γεννήθηκε με πόδια και κέρατα τράγου και είχε μακριά γένια. Η μητέρα του τρόμαξε από την όψη του και τον παράτησε. Ο πατέρας του Ερμής μάζεψε το βρέφος και το έφερε στον Όλυμπο για να το δείξει στους υπόλοιπους θεούς. Όμως, ο Πάνας δεν έμεινε εκεί. Έφυγε και έζησε μαζί με τις νύμφες στην Αρκαδία. Ο Πάνας αγάπησε μία νύμφη, τη Σύριγγα. Αυτή τρόμαξε όταν τον είδε για πρώτη φορά και άρχισε να τρέχει. Ο Πάνας προσπάθησε να τη φτάσει και αυτή, για να σωθεί, μεταμορφώθηκε σε καλάμι. Ο Πάνας δεν κατάφερε να την ξεχωρίσει. Έκοψε μία καλαμιά και έφτιαξε τον αυλό του. Σε ανάμνηση της αγαπημένης του νύμφης, ονόμασε τον αυλό Σύριγγα. Το Σπήλαιο φέρει και ένα δεύτερο όνομα, αυτό του Λόρδου Βίρονα. Ξέρουμε ότι όταν ο Λόρδος περιδιάβαινε την Αττική,
έμαθε την ύπαρξη του σπηλαίου αυτού. Κάποιος τσοπάνης της περιοχής προσφέρθηκε να τον ξαναγήσει και να του δείξει τις ομορφιές του σπηλαίου. Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που οι δάδες τους έσβησαν και για αρκετή ώρα προσπαθούσαν να βρουν την έξοδο μέσα στο πυκνό σκοτάδι. Φοβούμενοι μάλιστα, όπως έγραψε στα γραπτά του και ο ίδιος ο Βίρονας, για την ίδια τους στη ζωή. Τώρα, για το σπήλαιο αυτό καθεαυτό, πρόκειται για ένα ιερό σπήλαιο των νυμφών και του Θεού Πάνα, που η λατρεία του συνεχίστηκε μέχρι και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Ακόμα και στις μέρες μας, πολλοί λάτρες της εκδιωγμένης πατρώας θρησκείας το επισκέπτονται και κάνουν τις πονδές τους, προσφέροντας κρασί και φρούτα στους κατοίκους του. Από αρχαιολογικής άποψης έχουν βρεθεί μικυναϊκά όστρακα, αλλά σοβαρή ανασκαφή δεν έγινε ποτέ, παρά μόνο λαθροανασκαφές εδώ και πολλά χρόνια. Το σπήλαιο σήμερα είναι ακόμη ζωντανό. Έχει αρκετή υγρασία για να μπορέσει να διατηρήσει τον υπέροχο σταλακτητικό και σταλαγματικό διάκοσμο που διαθέτει. Το μήκος του σπηλαίου είναι 60 μέτρα, το πλάτος του 35 και το ύψος οροφής του κυμαίνεται από 5 έως 10 μέτρα. Είναι διόροφο και χωρίζεται σε τρία επιμήκη παράλληλα τμήματα από τεράστιες κολόνες, εξαίρετους σταλακτήτες και σταλαγμίτες. Από το πρώτο τμήμα με απότομη ανάβαση 5 περίπου μέτρων, αρχίζουν διαδοχικά τα άλλα τρία διαμερίσματα με κατηφορικό επίπεδο. Το τελευταίο βαραθρόδες, διατηρεί στον πυθμένα του νερά με βάθος ανάλογα με την εποχή. Είναι το βαθύτερο σημείο του σπηλαίου, με υψομετρική διαφορά από την είσοδο του 28 μέτρων. Συνολικά, η έκταση του σπηλαίου καταλαμβάνει 950 τετραγωνικά μέτρα. Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, ο Πάνας έδωσε τη μορφή του στο σατανά. Καθότι ο χριστιανισμός τότε ως βαθιά συντηρητική θρησκεία, επηρεασμένη από τον Παύλο και την Παλαιά Διαθήκη, θεωρούσε τη συνουσία αμαρτία. Ο τραγόμορφος Πάνας, ή αν θέλετε η μορφή του κατσικιού, επιλέχθηκε για να παραστήσουν τη χωριατιά, την αγριότητα και τη σκανδαλιά, διότι το κατσίκι και ο τράγος είναι πιο ευέλικτα ζώα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Επίσης, έχουν το μέγεθος του ανθρώπου, με τη διαφορά ότι περπατάνε στα τέσσερα πόδια τους. Επίσης, όταν ο τράγος ετοιμάζεται να κάνει έρωτα, γίνεται πολύ παραστατικός, σαν να παίζει θέατρο. Από αυτόν βγήκε η οδή στον τράγο, το τραγούδι και η τραγωδία. Ο τράγος, όταν ερωτοτροπεί, μοιάζει πολύ με τον άνθρωπο. Όσο για τα κέρατά του, η λέξη κερατάς που λέμε για κάποιον ή κάποια και αυτή πρόκειται από τον Πάνα, αλλά με παραλλαγμένη σημασία. Στην αρχαιότητα έτσι αποκαλούσαν τον εραστή, ενώ από τα χριστιανικά χρόνια και μετά τον απατημένο σύζυγο. Οι αρχαίοι Εβραίοι, για να εξαγλιστούν από τις αμαρτίες τους, τις φόρτωναν σε έναν τράγο και μετά τον έκαιγαν ζωντανό. Το ολοκαύτωμα του τράγου είναι ένα από τα χειρότερα βασανιστήρια. Ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος, φράση που λέμε και σήμερα χωρίς να γνωρίζουμε το γιατί. Ο Ιησούς στο όρος των ελαίων εξηγεί: «Όταν έρθει ο γιος του ανθρώπου θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη και αυτός θα χωρίσει τους ανθρώπους τον έναν από τον άλλον, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια και θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά του, ενώ τα κατσίκια θα τα βάλει στα αριστερά του». Η αλληγορία θέλει τα αρνιά να είναι δίκαιη και συνετή, ενώ τα κατσίκια η αμαρτωλή. Γι' αυτό και το ελληνοορθόδοξο χριστιανικό έθιμο θέλει μετά την εορτή της Αναστάσεως να σουβλιστεί κατσίκι και όχι αρνί. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο σπήλαιο του Πανός, ή σπηλαιολόρδου Βίρονα, όπως το ονομάσαμε πριν μερικά χρόνια εμείς οι σπηλαιολόγοι, επειδή είχε αφήσει ο λόρδος Βίρον κάποια καταγραφή ότι το επισκέφτηκε μαζί με ντόπιους. Πρόκειται για ένα λατρευτικό σπήλαιο του Πανός, με αρκετά μεγάλο,
μπορώ να πω στην Αττική μαζί με το σπήλαιο της Παιανίας είναι τα δύο πιο όμορφα σπήλαια και μεγάλα. Πρόκειται για πάρα πολύ παλιό σπήλαιο, το καταλαβαίνουμε από τους σταλαγμητικούς και σταλακτητικούς όγκους που έχουν δημιουργηθεί. Απαιτούν εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθούν όλα αυτά. Είχα την τύχη να το είμαστε από τους πιο παλιούς που το εξερευνήσαμε, που το εξερεύνησα προσωπικά γύρω στο 1977. Ακόμα υπήρχαν και διάφορες ενδείξεις από την αρχαία λατρευτική δραστηριότητα του σπηλαίου, καθώς και πιθανή κατοίκηση. Τώρα δεν υπάρχουν πλέον αυτές οι ενδείξεις, όπως διάφορα ευρήματα. Το σπήλαιο, για να περιηγηθούμε το σπήλαιο, μετά τις πρώτες του τρεις κυρίως αίθουσες, χρειαζόμαστε μεθόδους σπηλαιολογικού σχοινιού ή ανεμόσκαλες, γιατί έχει και τρεις αίθουσες ακόμα, με την τελευταία να έχει μία, στην τελευταία αίθουσα διατηρείται μία μόνιμη λίμνη, βάθος περίπου από 1 έως 2-2,5 μέτρα, αυτή μένει όλο το χρόνο. Και στο υπόλοιπο σπήλαιο, ανάλογα με τις εποχές του χρόνου και με τις βροχοπτώσεις, δημιουργεί άλλες πολύ μικρότερες, μικρές λιμνούλες ή λακκούβες με νερό. Ναι, προσωπικά δεν έχω ακούσει κάτι για το συγκεκριμένο σπήλαιο, ενώ για άλλα έχει ακουστεί ότι για κάποιες δραστηριότητες πιθανών που έχουν σχέση με το παραφυσικό, δεν ξέρω, ότι δεν έχω ακούσει για το συγκεκριμένο σπήλαιο κάτι. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς το επισκέπτονται κάμποσοι άνθρωποι και αφήνουν μέσα τα σημάδια τους από βανδαλισμούς, γράφουν ονόματα. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να σέβονται το χώρο που πρόκειται για ένα πανάρχαιο σπήλαιο και δεν προσφέρουμε απολύτως τίποτα με το να γράφουμε τα ονόματά μας ή οτιδήποτε άλλο στα τυχώματά του. Επίσης, όπως όλα τα σπήλαια, αν περιέχει και διάφορους κινδύνους κατά την είσοδο και έξοδό του, και καλό θα είναι όποιος τυχόν έχει σκοπό να έρθει μαζί με έμπειρους σπηλαιολόγους να τον καθοδηγούν και να τον προσέχουν. Κάποια άλλη συγκεκριμένη ιστορία για το σπήλαιο δεν έχω ακούσει, παρότι σε πολύ κοντινή απόσταση είναι η παλιά μονάδα αντιεροπορικών πυράβλων της αεροπορίας και κατέβαιναν και οι σμηνίτες εδώ και το επισκέπτονταν κατά καιρούς. Είχα συναντήσει εγώ πριν από 25-30 χρόνια σμηνίτες μέσα εδώ με δάδες. Στην κυριολεξία δεν είχαν φακούς και είχαν φτιάξει αυτοσχέδιες δάδες με πετρέλαιο, δεν ξέρω με τι, και είχαν μπει με δάδες μέσα. Ας την πούμε λίγο ιστορική συνέχεια αυτή. Κάτι άλλο για το συγκεκριμένο σπήλαιο δεν έχω να προσθέσω. Είδαμε κάποια τυχώματα που έχουν λιανθεί. Α, ναι. Είναι από την παροχή νερού που κατέβαινε από το βουνό. Είδαμε κάποια τυχώματα εντελώς λία, που είναι άλλου είδους η λίανση τους από τη λίανση των τρεχουμένων νερών στα σπήλαια, και είναι συνήθως στα λίγο στενά περάσματα, εκεί που κατά τη διάρκεια των χιλιετηρίδων πέρναγαν οι προσκυνητές για να αφήσουν μέσα στο σπήλαιο τα λιγναράκια τους ή όποιο άλλο ανάθημα έφερναν μαζί τους. Και ακριβώς όπου περνούσαν, ειδικά σε πιο στενά περάσματα που περνούσαν, φανταστείτε το άγγιγμα χιλιάδων χεριών μέσα σε μια χρονική περίοδο 2 με 3 χιλιάδων ετών, που ήταν λατρευτικό το σπήλαιο από νεολιθική εποχή μέχρι τα πρώτα βυζαντινά χρόνια. Και η συνεχής επαφή λοιπόν των ανθρώπων με αυτά τα τυχώματα τα έχουν λιάνει εντελώς, στην κυριολεξία εντελώς. Κατά την πρωινή μας περιήγηση, αντιμετωπίσαμε διάφορες ανεξηγητές δυσλειτουργίες με τον ηλεκτρονικό μας εξοπλισμό. Ο κύριος Λελούδας κάποια στιγμή φωτογράφησε τον συνάδελφό του κύριο Ηρακλή Κατσαρό μαζί με τον Χάρη μπροστά από έναν διάκοσμο. Και ενώ οι πρώτες δύο φωτογραφίες φαίνονται φυσιολογικές, στην τρίτη καταγράφεται ένα ακτινωτό φως, το οποίο ουδής μπόρεσε να εξηγήσει πώς δημιουργήθηκε. Όσον αφορά τις συνθήκες που πραγματοποιήθηκε η νυχτερινή έρευνα, να πούμε ότι η θερμοκρασία εκτός σπηλαίου ήταν στους 16 βαθμούς Κελσίου και εντός γύρω στους 20 βαθμούς. Εξωτερικά, ο αέρας κυμαινόταν στα 2 μποφόρ, με μηδενικές ρηπές αέρος εντός σπηλαίου. Η οξυγόνωση μέσα στη σπηλιά ήταν μειωμένη, αλλά καλή. Όσον αφορά τη χρήση εξοπλισμού, το Spirit Box δεν θα χρησιμοποιηθεί για λόγους ασφαλείας, διότι είναι επικίνδυνο να προκαλέσει συντονισμό και κατακρύμνηση λιθωματικού διάκοσμου. Η ομάδα μας ξεκίνησε με το καθιερωμένο walkthrough στη σπηλιά
για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Κατά την περιήγησή μας στο διάδρομο που οδηγεί στην αίθουσα με τον άλλοτε βωμό του Πανός, βρήκαμε κάποια οστά που θυμίζουν κέρατο από κατσίκα. Κατά την πρωινή έρευνα δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο, πράγμα που δηλώνει ότι στις λίγες ώρες που μεσολάβησαν μεταξύ της πρωινής και νυχτερινής έρευνας, κάποιος ή κάποιοι επισκέφθηκαν το χώρο του σπηλαίου. Βρισκόμαστε στο σπήλαιο του Πανός, στην Κερατέα, και συγκεκριμένα τώρα βρισκόμαστε στο σημείο το υποτιθέμενο όπου λατρευότανε ο Πάνας. Εδώ που πατάμε αυτή τη στιγμή υπήρχε νερό το οποίο παροχετεύτηκε από μια τρύπα που είχε ανοίξει εδώ πέρα και κατέβηκε σε κάποια άλλη υπόγεια αίθουσα που είναι πιο χαμηλά, στην οποία δεν έχουμε πρόσβαση εμείς, διότι δεν έχουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ούτε και την κατάλληλη εκπαίδευση. Πάντως εδώ θεωρείται ότι λατρευόταν ο Πάνας. Εδώ βρέθηκαν παλιά σε ένα σκαφές διάφορα κεραμικά και αφιερώματα στο αρχαίο Θεό. Οπότε εδώ θα ξεκινήσουμε για τις συνεδρίες μας. Υπάρχει κάποιος ή κάτι στο χώρο εδώ μαζί μας? Αν ναι, μπορεί να πλησιάσει τις συσκευές μας και μόνο να δηλώσει την παρουσία του. Έχουμε έρθει με σεβασμό στο χώρο αυτό. Ανάβει φλαγιά. Και αλήθεια είναι ότι ένιωσα και κάτι στην πλάτη μου από πίσω. Μπορείς να ανεβάσεις μόνο χάρη πίσω. Αν είσαι εσύ που άναψες τα λαμπάκια, μπορείς να το ξανακάνεις για να δηλώσεις την παρουσία σου. Ήταν εδώ όντως λατρευτικός χώρος του αρχαίου θεού Πανά? Μπορείς να μιλήσεις στη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι και να πεις αυτό που θέλεις και εμείς αργότερα θα το ακούσουμε. Ή μόνο μέσω της συσκευής εδώ που ανάβουν τα λαμπάκια, για να δηλώνεις την παρουσία σου. Μπορείς να πλησιάσεις τη συσκευή αυτή. Πάντως μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε ότι αν και προς στιγμή δεν άναψα τα λαμπάκια την πρώτη φορά, κάτι ένιωσα πίσω μου, δηλαδή πριν ακόμα ανάψουνε, γενικά όμως ο χώρος είναι ήρεμος. Λατρευόντουσαν και άλλες θεότητες εδώ πέρα πλην του Πανός? Ή ήταν αποκλειστικά μόνο ο Πάνας? Μήπως ήταν και ο Διόνυσος Φερυπίν? Στο χώρο αυτό, εφόσον ήταν ο αδερφικός χώρος του Πανός και ως γνωστόν ο Πάνας ήταν άμεσα συνδεδεμένος με νύμφες, μήπως υπάρχουν νύμφες στο χώρο αυτό? Αν ναι, πάντα μπορείτε να πλησιάσετε τις συσκευές μας και να δηλώσετε την παρουσία σας. Σας ενοχλούμε με την παρουσία μας εδώ? Έχω να τριχάσει στα δυο μου χέρια έτσι. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Σας ενοχλούμε με την παρουσία μας εδώ, ναι ή όχι?
καλός. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα συνεχίσουμε αργότερα. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα για μια δεύτερη περιήγηση στους χώρους του σπηλαίου και κάποιες φωτογραφίες, η ομάδα γύρισε στο σημείο που βρισκόταν το ιερό του Πανός για δύο ακόμα συνεδρίες, μία με Ecovox και μία με το σύστημα Kinect. Thank you.
υπήρχε στο σπήλαιο αυτό περαστικός ο Λόρδος Βίρονας? Είχε χαθεί μέσα στο σπήλαιο αυτό? Μιλήστε, το Λόρδο Βίρονα θέλουμε να μάθουμε. Δεν είναι για αγάπη, είστε διαβολικά πλασματίστε. Εδώ μας υποτίθεται ότι ήταν ο Θεός της γης, της πανέρας, της ιστορίας, της φύσης. Αγαπούσε τη φύση. Γι' αυτό θα τριβούσαμε. Τι κάνει λάθος, είπε. Σαν του άρεσε τα γλέντια και έπινε. Ερωτευόταν ύφες. Είσαι εδώ, είσαι μαζί μας. Είσαι μαζί μας. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας στο χορό? Δεν έχουμε έρθει να καταπατήσουμε το χώρο. Είμαστε εδώ με μεγάλο σεβασμό. Αν μπορείς και θέλεις, βοήθησέ μας να καταλάβουμε και εμείς την ιστορία αυτού του τόπου. Είναι ένα μαύρο στίγμα που κάνει περιοδικές κινήσεις για το σώμα. Αν θέλεις και μπορείς, στο αριστερό μου χέρι, δώσε μου ένα σημάδι ότι είσαι εδώ μαζί μου. Δεν ανήκουμε κάπου και ούτε ήρθαμε εδώ να σε ξεγελάσουμε. Είναι κάτι στο αριστερό μου χέρι. Φαίνονται σαν μαύρα μικρά στίγματα και τα καιρούς να περνάνε από μπροστά. Μπορεί να είναι και εδώ. Είναι πολύ μεγάλα. Για να μην ατομώ. Έχουν έρθει πάρα πολύ εδώ σε αυτόν τον τόπο. Άλλοι με καλό σκοπό και άλλοι με κακό σκοπό. Θυμάσαι κάποιους από αυτούς ή είδες κάποιους από αυτούς? Πιστεύεις ότι κάποιους από αυτούς ήρθαν εδώ για να σε πειράξουνε, να σου κάνουνε κακό? Εσύ κατοικείς εδώ, εμείς είμαστε απλά περαστικοί. Είμαστε περαστικοί που ήρθαμε να σε ακούσουμε. Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες για σένα και ξέρουμε ότι έχουν χαθεί και πολλοί εδώ μέσα. Αν είσαι εδώ μαζί μας στον χώρο, μπορείς να σταθείς δίπλα στον Παναγιώτη για να καταλάβει την παρουσία σου? Πάλι στο K2 αριστερά. Είναι κρύο πολύ το μέρος. Μπορείς να έρθεις και στο δεξί μου χέρι. Αν έχεις αυτή τη δύναμη, έλα και στο δεξί μου χέρι. Παιδιά, το κρύο πέρασε το δεξί μου χέρι. Ψυχό ρεύμα. Ναι. Δεν έχει ρεύμα. Βασικά, Αλλά... μπορείς να κάνεις τη συσκευή να ανάψει, να ανάψουν λίγο τα λαμπάκια. Σε ενοχλώ? Αν ναι, κάνε τη συσκευή να ανάψει. Αν ενοχλώ την ησυχία σου, κάνε τη συσκευή να ανάψει. Είσαι κάτι που κατοικεί εδώ πολλά χρόνια ή κάτι καινούριο? Πάλι στο αριστερό μου χέρι, κρύο.
Ξέρω ότι με ακούς και ξέρω ότι με καταλαβαίνεις. Αν θέλεις να φύγω, απλά πες το μου. Κάνε κάτι. Μπορείς να μου δείξεις ένα σημάδι ότι είσαι εδώ μαζί μου και εγώ θα φύγω. Ή απλά να σταθείς όρθιος δίπλα στον Παναγιώτη. Η δεξιά ή αριστερά, όπου θες εσύ. Θέλεις να συνεχίσω να μαθαίνω για σένα. Θα μπορούσα απλά να μην το έκανα. Αλλά εγώ ήρθα εδώ για να σε τιμήσω και να μάθω πράγματα για σένα. Να μεταφέρω και σε κάποιους που δεν ξέρουν πράγματα. Θαυμάζουμε το μέρος αυτό. Ανήκεις και εσύ μέσα σε αυτό. Κάτι υπέρασε. Πέρασε από τα δεξιά σου και πέρασε μπροστά τα πόδια σου προς τα δεξιά. Είστε ένας ή πολλοί εδώ μέσα. Είναι σπίτι πολλών, το μοιράζεστε το σπήλαιο. Όντως, αλήθεια έχω αντριχιάσει. Το αριστερό μου χέρι είναι πάγος. Δηλαδή, άμα στο δώσω, εξωτερική θερμοκρασία είναι πάγος. Είναι απάντηση, όταν μου πιάνεις το αριστερό χέρι, είναι απάντηση, να συνεχίσω. Μήπως θέλεις να πάμε σε άλλο μέρος, σε κουράσαμε εδώ. Θες να πάμε σε άλλο χώρο. Ο Θεός Πάνας έπαιζε και μουσική, φλογέρα, αυλό. Σου άρεσε η μουσική. Ή προτιμάς να παραμείνεις στην ησυχία σου, στην ηρεμία σου, να εγκαταλείψουμε το χώρο. Δεν ξεχαίρει τώρα κρύο, πάλι. Είσαι απλά κάπου στο χώρο και μας παρατηρείς. Πώς είμαστε τουλάχιστον εδώ, μας βλέπεις? Είμαστε λίγοι, πολλοί? Είμαι μόνος μου. Κάτι εμφανίστηκε δίπλα σου. Δεξιά, αριστερά. Αριστερά. Αριστερά από μένα ή από σένα. Τι αυτό είναι? Δεν ξέρω, αλλά είναι δίπλα σου. Και στέκεται, δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Απίστευτο, ναι. Σήκω στα χέρια σου. Απίστευτο. Σε ένα πλόι τώρα, ένα χέρι να πιάσει. Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι ακριβώς δίπλα, έτσι. Τέλος συνεδρίας. Τι έπαθες? Παιδιά, το έκαψε το χέρι μου, αλήθεια σου λέω. Ναι. Μπορώ λίγο να βλέπεις όλο. Ακούμπησε, ακούμπησε τα κάτω. Κλείστε, πάρτα. Τέλος συνεδρίας. Τι είναι, δεν ξέρω τι μπορείς να ποιο χέρι σου κάψε? Αριστερό χέρι, παιδιά. Δεν ξέρω, ένιωσα ένα. Αυτό με το καπαδί από κάτω σας. Ναι. Καπαδί είναι αυτό που τα λαμπάκια. Κάτι δεν ήταν αυτό, ρε. Και ήταν και σταθερό, ήταν. Και χόρευε. Δεν σε να χόρευε. Για φώτισε, φώτισε, φώτισε. Τι? Εντάξει, παίξε. Ρε φίλε, ήταν πολύ έντονο. Δηλαδή από το δεξί στο αριστερό πήγαινε συνέχεια. Αυτό το δέχομαι, εντάξει. Για να δω. Λάτε πιο δωρε. Τι πώς σηκώθηκε εδώ. Σε καθόλου φορείτε που κάμψε. Βγάλτε το, να δούμε, ρε φίλε. Κάτσε να σου πω. Πού νιώσες το κάψιμο? Ένιωσα, όταν σου κάνω αυτό το πράγμα. Στο μπράτσο δηλαδή, ναι, στο εγκέφαλο. Είναι μπράτσο και το χέρι ήταν κρύο, οπότε δεν μου κάνει εντύπωση το κρύο. Το κάψιμο σε...
Εδώ έχει γρατσουνιά. Νομίζω. Πάτε. Εκεί ήταν, είσαι σίγουρος? Φίλοι, σαν να... Εν τω μεταξύ, φάνηκε στο τέτοιο ότι σαν να κάνει κίνηση έτσι. Ναι. Φάνηκε λες και σε, να σε πιάσει, να σου πει. Σαν να χόρευε όμως. Όταν είπε για μουσική, άρα μου το αρέσει μουσική. Ωραία, παιδιά, αλήθεια, έχω γραμμή, εγώ μόνο το βλέπω τώρα, μην λέω μαλακίες. Μήπως θα μπορούσε να ήταν. Έχει γραμμή, ρε. Ρετσουνιά, κανονική. Δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι. Ξέρω εγώ, είμαι σίγουρο. Η ομάδα αποφασίζει να αλλάξει αίθουσα μέσα στο σπήλαιο και να δοκιμάσει εκ νέου συνεδρίες. Υπάρχει κάποιος ή κάτι στο χώρο εδώ μαζί μας? Εάν ναι, μπορεί να πλησιάσει τις συσκευές που κρατώ στα δύο μου χέρια και να δηλώσει την παρουσία του. Τις συσκευές και μόνο. Στο δεξί μου χέρι μπορεί να μιλήσει και θα ακούσουμε τη φωνή του, τι έχει να μας πει. Και στο αριστερό μου χέρι μπορεί να πλησιάσει τη συσκευή, να ανάψει τα λαμπάκια για να δηλώσει την παρουσία του. Εάν υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ στο χώρο μαζί μας, άναψε τα λαμπάκια, σε παρακαλώ. Έχουμε έρθει με σεβασμό στο χώρο. Απλά έχουμε ακούσει ιστορίες για τη λατρεία του Πανός και θέλουμε να δούμε αν όντως εδώ πέρα υπήρχαν οι αρχαίγονες δυνάμεις του Πάνα, των νυμφών που ήταν ερωτευμένος ο Πάνας. Είναι αλήθεια ότι είχε έρθει εδώ, στο χώρο Λόρδος Βιρονάς? Ως περιηγητής είχε έρθει και είχε χαθεί μέσα στο σπήλαιο για μέρες? Εάν ναι, πλησίασε τις συσκευές να μας δώσεις μια απάντηση. Πάντως έχω να δηλώσω εγώ ότι η ατμόσφαιρα στο χώρο αυτό, στο σταυροδρόμι εδώ με τρεις αίθουσες, μάλλον με τέσσερις, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη σε σχέση με την αίθουσα του ιερού που ήμασταν πριν. Δεν νιώθω κάτι περίεργο, ούτε ενέργεια, ούτε κάποια μεταβολή, ούτε στην ατμόσφαιρα, όλα είναι προς το παρόν καλά. Υπάρχει κάτι στο χώρο εδώ που μας παρακολουθεί διακριτικά? Εάν ναι, απλά μίλησε στη συσκευή και εμείς αργότερα, όταν φύγουμε, θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε. Πραγματικά σεβόμαστε τον αρχαίο τόπο λατρείας. Κάθε ιερός τόπος έχει αξία και απαιτεί σεβασμό. Σε ενοχλούμε? Όποιοι είναι εδώ, τέλος πάντων, όσοι ορατοί, αόρατοι, κάτοικοι του σπηλαίου, μένουν εδώ, είναι ενοχλημένοι από την παρουσία μας? Εάν κάναμε κάτι και σας ενοχλήσαμε,
Ζητάμε συγγνώμη. Εάν θέλετε να αποχωρήσουμε, πλησίασε τη συσκευή να ανάψουν τα λαμπάκια για να καταλάβουμε ότι δεν μας θέλετε εδώ πέρα και εμείς θα φύγουμε. Αρκεί να ανάψουν τα λαμπάκια. Δεν βλέπω τίποτα, ούτε νιώθω κάτι. Οπότε μπορούμε να τερματίσουμε τη συνεδρία. Κολλάνε συσκευές, δεν χαμό έτσι. Άρα κολλάει το EVP. Κολλάει το EVP. Ξέρεις, έχω διάθεση. Δεν σε φοβάμαι, λέει. Για μας μιλάτε. Κοίτα επίθεση. Εσείς επίθεση. Το θέμα δεν γράφει τώρα, έτσι. Είναι πάους. Τι έχει γίνει εδώ και είναι πάους συνέχεια, παιδιά. Αυτό νομίζω πρώτη φορά το παγαίνει το βιβλίο. Έχει σειρά μάλλον αυτό. Σκάστε εσείς, σκάστε λίγο, σκάστε. Με έχουμε. Κράφτε το παθημένο. Θα σωστό. Επιτέλους. Λοιπόν, μας ακούτε. Ξεκινάμε στην εταιρεία EcoVox. Εάν κάποιος ή κάτι είναι εδώ μαζί μας, να δηλώσει την παρουσία του. Μίλησε μέσω της συσκευής που κρατάω. Πείτε μου τα ονόματά σας. Τι είστε? Τι είστε σαν οντότητες? Είστε άνθρωποι? Είστε πνεύματα? Είστε παλιοί θεοί? Κάποιος από εσάς επιτέθηκε στο φίλο μου πριν. Μήπως μας ακολούθησες μέχρι εδώ? Μήπως αγκάψουμε εδώ στο χέρι. Θέλεις να φύγω με αυτόν τον τρόπο, μας διώχνεις? Είσαι εδώ κοντά μας, μπροστά μας, σε καταλαβαίνουμε. Εσείς μας ενοχλείτε. Παίζεις μαζί μας, σου αρέσει αυτό? Μήπως είσαι ιδιαίτερος που είναι αυτό. Σαν κάψιμο τρύπημα νιώθω. Πώς σε λένε, πες μου το όνομά σου. Εμένα ξέρεις πώς με λένε? Ξέρεις ποιοι είμαστε αυτοί οι δύο που σου μιλάμε? Ποιοι είμαστε, πες το όνομά σας. Είναι εδώ μπροστά μας, δηλαδή το νιώθεις. Το νιώθεις, είναι εδώ μπροστά μας. Αυτό. Είναι ανάμεσά μας, είναι... Μου σκίσεις το καρπό, έτσι. Εσύ πες μου, καρπό μου.
για να νιώσω καλά, δεν έχω τόσο. Παράτα το χέρι μου ήσυχο. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Τις συσκευές μόνο θα επηρεάζεις, όχι εμάς. Εμείς σε σεβόμαστε, εσύ γιατί δεν μας σέβεσαι. Πονάς το χάρι και εμένα. Άρα μας φοβάσαι. Αυτό καταλαβαίνω. Είστε πολύ εδώ. Εγώ ξέρω ότι είστε πολύ εδώ. Σας καταλαβαίνω ότι είστε πολύ εδώ. Δεν είσαι μόνο ένας. Είστε πολλοί. Όλοι σας πειράζουν. Σας πειράζουμε όλους. Νιώθω παντού ότι είμαστε στο τίποτα. Παιδιά, έχω αρχίσει το χέρι μου βασικά, έχω κάψει με αυτό το τρίβημα. Ωραία, να διακόψουμε να φύγουμε από το σπίτι. Να κάνουμε δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει λόγο. Είμαστε στο επίκεντρο. Σαν να έχουμε περικυκλωθεί αυτή τη στιγμή και είναι παντού τρίβημα. Δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μα ή όντω κάτι παίζει. Ωραία, μα δεν νιώθει κανένα να σηκώθουμε αυτό. Αλλά δεν υπάρχει λόγο ούτε με την ψυχολογία μα να παίξουμε. Ούτε να θέσουμε σε οποιοδήποτε κίνδυνο τη φυσική μας υγεία, σε κίνδυνο. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Πάντως είναι κάτι που έχει πολλή ενέργεια για να μπορεί να μας ακουμπήσει. Για να μπορεί φυσικά να έρθει σε επαφή μαζί μας. Οκ, κλείνω κάμερα και φεύγουμε, έτσι. Εντάξει. Από εγώ. Πρόσεχε. Εδώ, παιδιά, βλέπετε, στιβαγμένες οι πέτρες, τυχείο είχε γίνει. Όπως στη μέση της πέτρας έχει κοκαλό, όχι. Αυτό που είναι προς τα έξω, προσοχή. Τι να σου πω τώρα. Γιατί είναι δύσκολο εδώ, παιδιά. Είναι γνάθος. Θα μπορούσε κιόλας. Θα μπορούσε να είναι, ναι. Τι μάλλαγε, τι πατάω. Τι είσαι, όχι ρε. Αυτό που ακούσε το βαθός. Τίποτα, σήμερα ήταν μια επεισοδιακή έρευνα. Γίνανε αρκετά πραγματάκια. Τα είδαμε και στην κάμερα, τα ζήσανε και τα παιδιά. Εντάξει, εγώ όχι τόσο, δεν είχα τόσα πολλά πάνω μου. Είχα προετοιμάσει και τον Παναγιώτη για κάποια πράγματα, αφού είχαμε έρθει πριν 1,5 χρόνο εδώ στο Πάνιο Όρος και είχαν γίνει απίστευτα πράγματα. Ίσως τα πιο απίστευτα που έχουμε ζήσει σαν ομάδα ερευνών. Και σήμερα ήταν άλλη μια μέρα με κάποια παρόμοια, όχι τόσο δυνατά βέβαια, περιστατικά. Εντάξει. Ένα σπήλαιο όμορφο που έκρυβε αρνητικά πράγματα και ίσως έκανα και το λάθος εγώ να προκαλέσω πολύ με την αρχική συνεδρία μου. Δεν έπρεπε, μου πάρει και τα παιδιά να σταματήσω, να μην το συνεχίσω τόσο προκλητικά. Αυτά. Κυριολεκτικά ένα επεισόδιο γεμάτο θησαυρούς. Από εκεί που ξεκινάς και είσαι στο απόλυτο μηδέν, στην απόλυτη ηρεμία, ξαφνικά χωρίς καμία ένδειξη νιώθεις να περιτριγυρίζεσαι. Το ξέρω ότι μπορούν να φανούν και να ακουστούν περίεργα, αλλά δεν ήσασταν δίπλα μας και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να σας τα μεταφέρω κιόλας. Ένα τρελό επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις, που από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή μας άφησε άφωνος. Μια έρευνα ακόμα έλαβε τέλος και μπορώ να πω ότι ίσως έλαβε τέλος και πρόωρα, διότι ενώ ήμασταν σε ένα χώρο που ήταν νεκρός, ήρεμος, δηλαδή δεν ένιωθες τίποτα, έτσι, δηλαδή είχα πια προειδεαστεί για μια πολύ ηρεμή έρευνα. Ξαφνικά από την πρώτη συνεδρία που κάναμε κατευθείαν είχαμε κάποιες ενδείξεις στο IMF. Το ECOVOX δεν το έχουμε ακούσει ακόμα, αλλά κάποια λογάκια που πιάσαμε με γυμνό ταυτί ότι δεν ήταν θετικά. Παρακολουθήσαμε στο Kinect κάτι που εμφανίστηκε να πλώνει το χέρι τη στιγμή που πετάχθηκε ο Πάνος, νιώθοντας κάψιμο στο χέρι, και γενικά από τότε
η ψυχολογία άλλαξε. Δεν ξέρω αν εμείς προκαταβάλουμε τον εαυτό μας. Δεν ξέρω αν όντως πραγματικά ο χώρος είναι δυνατός τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι με την τελευταία συνεδρία που κάναμε αρχίσαμε να νιώθουμε απειλή. Όχι φόβο, απειλή. Σε άλλες έβρισκες νιώθουμε φόβο. Εδώ νιώσαμε απειλή. Οπότε τερμάτισε έρευνα πιο γρήγορα από ό,τι το σχεδιάζα. Δεν πειράζει όμως, γιατί πάντα πρωταρχικό στόχος είναι, δεν είναι το έβριμα να πιάσουμε κάτι. Είναι η ασφάλεια των παιδιών όλων και η καλή επιστροφή σπίτι. Η ανάλυση του υλικού θα δείξει τα καθέκαστα και βλέπουμε. Καλή δύναμη για τη συνέχεια.